Πάμε εμεί στον Γιώργο Τσενίκα, στην Κηρατέία εκεί όπου χθε τη νύχτα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη μάχη των πυροσβεστών, μόνο με τα επίγεια μέσα διαθέσιμα, ε, απέναντι σε μια μεγάλη φωτιά, Γιώργο. Απειλητική, επικίνδυνη, η οποία ευτυχώ τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Καλημέρα, καλημέρα, Άκη. Πράγματι, η ώρα, η ώρα που ξέσπασε φωτιά στο Άννα δασκαλιό εδώ που είμαστε ήταν περίπου 10. Αμέσω λοιπόν οι επίγε δυνάμει που παραμένουν στο σημείο, πραγματικά βλέπετε και τα παιδιά είναι από τη Μακεδονία, έτσι. Έχουν έρθει 40 άτομα από τη Μακεδονία από χτε εδώ σε επιφυλακή. Κοιτάξτε πού γλύψαν οι φλόγε σε απόσταση αναπνοή από το σπίτι. Δηλαδή σώσαν τι περιουσίε με αυταπάρνηση αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ και μέρε τώρα λοιπόν σβήνουν τα σχέσει πυρκαγιέ. Ευτυχώ λοιπόν η φωτιά δεν πήραξε τα σπίτια. Βλέπετε είναι χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια. Παραμένουν όμω οι δυνάμει, οι ισχυρέ δυνάμει εδώ. Mm -hmm. Να σκεφτείτε, χθε το βράδυ ήταν πάνω από 140 άτομα ναι, ναι. εδώ στην περιοχή. Ναι, ναι. Παραμένουνε, παραμένουν περίπου 60 άτομα τώρα εδώ, γιατί Για έχει κάτι ρηπέ. Τεσσάρων πέντε εποφόρου. Έχει ναι, κάτι ναι, ρηπέ. Ναι. Οπότε παραμένουν εδώ. Είπαμε και πάλι, 10 ώρα ξέσπασε η φωτιά εδώ στο Άνω Δασκαλιό Κερατέα. Αμέσω λοιπόν ήταν. Άμεση επέμβαση μπορώ να πω Δηλαδή δεν πρόβεινε να επεκταθεί φωτιά Πάμε και λίγο να προχωρήσουμε προς τα εκεί Μα αυτό Όπως βλέπετε και έχει κάψει μόνο Εδώ αν με βάση αυτά που δυστυχώ έχουμε ζήσει ε, Στη χώρα Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στου ανθρώπου αυτού. Γιατί μιλάμε μπράβο, για δέκα το βράδυ. είναι Δέκα το βράδυ, άρα δεν είχαν τη βοήθεια, τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Όχι εναέρεια, Και Πού να πετάξουν με πολύ μεγάλη φλόγα. Όταν την είδαμε τη φλόγα αυτή, νομίσαμε ότι θα ξημερώσει η κυρατέα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί Ευτυχώς, που βλέπουμε μαζί με τους τους, ακριβώς, σε μία φωτιά, ώρα που κατάφεραν να την, να την να τη μαζέψουν τη φωτιά, Πια. Πριν καταστρέψει σπίτια, δύο μέτρα από το σπίτι, ακριβώ. Δύο μέτρα από το σπίτι. Αυτή η φωτιά αμέσω την υιοθετήσανε, δηλαδή 12.30 το βράδυ είχε η φωτιά οριοθετηθεί. Ναι, ναι. Τώρα είναι υποέλεγχο, παραμένουν όμω ισχυρέ δυνάμει εδώ και σα λέω, έχει κάψει αυτά ότι χαμηλή βλάστηση εδώ. Μάλιστα. μάλιστα. Και άλλα σπίτια από εκεί. Γιατί έχει σπίτι αρέα βέβαια, αλλά βέβαια. έχει ένα σπίτι εδώ. Βεβαίως, στα 20 βεβαίως. μέτρα άλλο σπίτι. Το δασκαλιό κατηγείται για μια περιοχή κατοικημένη. Με εξοχικέ Γιατί είναι η θάλασσα σε 100, 100. μέτρα. Είναι η θάλασσα σε 100 μέτρα, πολύ σωστά ε, το λε. Έχει βγει. Και απέναντι εκεί στο Λοφίσκο, και στο Λοφίσκο παραμένουν οχήματα τέσσερα τη πυροσβεστική. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν, έχουν, απλωθεί. Για ομιγέντο, μην έχουμε και μια ζωπήρωση. Μακάρι να μην έχουμε να τελειώσει. Ναι, ναι. Γι' αυτό και η μέρα έκτησε εχθέ. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσελικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Η μέρα έκτησε με το ευχαριστήριο, με το ευχαριστήριο ανάρτηση του Υπουργού, του αρμοδίου Υπουργού του Υπουργού Κλιματική Προστασία του κυρίου Κεχίλια προ όλα τα μέλη τη ε, ε, της πυροσβεστική δύναμη που δίνουν τη μάχη όλε αυτέ τι ημέρε με τα αμέτρητα πια μέτωπα. Είναι πάνω από 200 τα μέτωπα που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή και είμαστε μόνο στι 23 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν. Ε, για, και για, με αφορμή τη χθεσινή μάχη, τη χθεσινή που δόθηκε από, μόνο από, από επίγειε δυνάμει. Ο κ. Κίλια ανήρθε σε αυτό. Λίγο πριν το τέλο τη ημέρα, οι δυνάμει πολιτική προστασία κέρδισαν άλλη μια σκληρή μάχη. 120 πυροσβέστε με 38 οχήματα. Τέσσερι ομάδε ήταν στο κομμάτι και πλήθο εθελοντών πυροσβεστών με υδροφόρα οχήματα. Κατάφεραν μέσα στη νύχτα και χωρί να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων να περιορίσουν τη φωτιά στην κερατέα μέσα σε μόλι μία ώρα. Οι δυνάμει πολιτική προστασία αντιμετώπισαν σήμερα άμεσα τρει ακόμη επικίνδυνε πυρκαγιέ στην Αττική, ενώ κατέβαλαν υπεράνθρωπε προσπάθειε για να προστατεύσουν σπίτια, ανθρώπινε ζωέ και δάση σε Εύη, Άνδρο, Πελοπόννησο και ευρώ. Συγχαρητήρια σε όλους και η ανάρτηση αυτή είναι πια πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του αρμοδίου Υπουργού προκειμένου να ευχαριστήσει τα μέλη της πυροσβεστικής για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν ώστε να κλείσει η μέρα με επιτυχία. Να ευχηθούμε σήμερα να είναι μια καλύτερη μέρα να πάρουν και μια ανάσα δυναμής προκειμένου να μην εξαντληθούν, να μην καούν ε, ε αντιμετωπίζοντα το ένα μετά το άλλο ε, τα μέτωπα. Να ευχηθούμε να είναι πιο χαμηλοί οι άνεμοι.